καινοτομώντας την εκπαίδευση. Learning World, σε συνεργασία με την WISE, μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation. Σε όλους μας αρέσει να βλέπουμε κάτι ασυνήθιστο, κάτι αξιοθαύμαστο. Στο σημερινό Learning World θα δούμε δύο σχολεία που καταρρύπτουν το κλισέ της παραδοσιακής σχολικής αίθουσας και προσφέρουν εκπαίδευση χωρίς φραγμούς. Φανταστείτε ένα εκπαιδευτικό σύστημα προσανατολισμένο στα καθημερινά σας προβλήματα. Υπάρχει ένα σχολείο στην Ινδία, οι μαθητές του οποίου χτίζουν, φτιάχνουν σιρόπι ή καλλιεργούν τη γη. Η εκπαίδευση γίνεται πρακτική στο Πανεπιστήμιο της Ζωής. Τα στοιχεία είναι αφοπλιστικά. Το 80% της Ινδίας αποτελείται από αγροτικές περιοχές και 400 εκατομμύρια Ινδοί είναι εσωτερικοί μετανάστες. Οι επιπτώσεις στην οικονομία είναι κάτι παραπάνω από εμφανές. Κανείς δεν πρέπει να ξεριζώνεται μόνο και μόνο για να βγάλει το ψωμί του. Και πότε θα μείνει το παιδί στο χωριό του? Όταν το παιδί έχει τη σοφία και τη γνώση για να δημιουργήσει μια δική του δουλειά. Και ο ίδιος ο Σαχίν Ντεσάι το 2007 είχε επιστρέψει στις ρίζες του. Η ιδέα του ήταν να ιδρύσει το σχολείο Σιαμαντάκ στην πατρίδα του, το Νταμαπούρ της Μαχαράστρα, στη δυτική ακτή της Ινδίας. Σκεφτήκαμε να φτιάξουμε μια κοινότητα μαθητών όπου τα παιδιά θα είναι μαζί, θα εργάζονται πάνω σε διαφορετικά προβλήματα με διαφορετικές πτυχές. Ή πρόκειται για μηχανικές ή για αγροτικές ή για κοινωνικές. Και αυτό βάζει την εκπαίδευση στο πλαίσιο της πραγματικής ζωής. Το σχολείο δεν έχει παγιωμένο πρόγραμμα σπουδών και οι μαθητές εργάζονται σε μια ποικιλία θεμάτων. Κάποιοι παράγουν τρόφιμα, άλλοι στο αγρόκτημα ή σε οικολογικές και μηχανικές κατασκευές. Η προσέγγιση εστιάζει στην πρακτική εφαρμογή. Είναι ένα σπουδαίο σχολείο γιατί δουλεύουμε πάνω σε πολλά θέματα, κάτι που δεν γίνεται σε άλλα σχολεία. Κάποιες φορές κατασκευάζω κάτι και κάποιες βοηθώ στις καλλιέργειες. Εδώ μου άρεσε ο τρόπος που μαθαίνουμε. Άρχισε να μου αρέσει το σχολείο. Παλιά το σχολείο ήταν βαρετό. Ήθελα να κοιμάμαι. Σε μια πορεία 8 ετών είδαμε πως αυτή η προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων βοήθησε στην παραγωγή καινοτομίας. Όλες αυτές οι καινοτομίες μεταφέρονται έπειτα στα χωριά. Επομένως, υπάρχει ανάπτυξη μέσω της εκπαίδευσης και εκπαίδευση μέσω του αναπτυξιακού έργου. Τα καθημερινά προβλήματα δημιουργούν έφορο έδαφος για καινοτόμες λύσεις. Κάποιοι μαθητές, υπό την επίβλεψη του βοτανολόγου Κούστο Μπιάντρε, ανέπτυξαν διαδικασίες χαμηλού κόστους για τη δημιουργία πλήνθων από βιομάζα που μπορούν να αντικαταστήσουν τα λιπάσματα και να παράξουν δραστικότερη κοπρία. Αυτού του τύπου η διαδικασία έπρεπε να γίνει από ερευνητικά Ινστιτούτα που χρηματοδοτούνται αφιδώς από την κυβέρνηση. Αύριο δεν ξέρουμε τι θα μάθουμε. Περιορισμοί δεν υπάρχουν. Αυτό είναι το σχέδιο που προέκυψε. Μάθηση χωρίς φραγμούς. Αν ένα σχολείο χωρίς φραγμούς παραμένει για εσάς πολύ παραδοσιακό, τι θα λέγατε για μια αίθουσα που μετακινείται μεταξύ υπήρων, μια αίθουσα από την οποία θα βλέπετε δελφίνια? Νομίζετε πως είναι αδύνατο? Ετοιμαστείτε λοιπόν για επιβίβαση. Η Χερσόνησος της Αμανάς στη Δομινικανή Δημοκρατία γεμίζει συχνά με επισκέπτες. Όμως αυτοί δεν είναι συνηθισμένοι επισκέπτες. Μόλις τελείωσαν ένα πενθήμερο κοινωνικό πρόγραμμα. Βοήθησαν μια τοπική οργάνωση να βάψει φτωχά σπίτια σε αγροτικές συνοικίες, γράφοντας μηνύματα σε δημόσια σχολεία και άλλα στρατηγικά σημεία. Ξεκίνησαν επίσης ένα αγρόκτημα με βιολογικά προϊόντα, το οποίο θα βελτιώσει το εισόδημα ντόπιων οικογενειών. Και τώρα, επιστροφή στην τάξη. Η Τζοάννα, ο Μάριο, η Έμιλι, ο Ντρου και η Ούμα είναι τελειόφοιτοι στο Λύκειο της Νέας Σκωτίας στον Καναδά. Είναι οι 5 από τους 60 μαθητές από όλο τον κόσμο που περνούν ένα σχολικό έτος διασχίζοντας τους ωκεάνους. Το ταξίδι αυτό τους πηγαίνει συνολικά σε 4 υπήρους και 20 λιμάνια, κάνοντάς τους την κυριολεξία πολίτες του κόσμου. Συνδυάζω τη ζωή με τους φίλους μου, με το να δω τον κόσμο και να ταξιδέψω με πλοίο. Γι' αυτό ήθελα να έρθω στο Class of Law.
Πιστεύω πως όταν έρθεις εδώ πρέπει να μείνεις για ένα χρόνο για να βιώσεις όλα αυτά τα πράγματα, να γνωρίσεις διαφορετικούς ανθρώπους, να δεις περισσότερα μέρη. Ταξιδεύοντας με το πλοίο έμαθα πως είναι το να είμαι στη θάλασσα και τόσα πράγματα ακόμα. Όταν επιστρέψω, δεν θα είμαι το ίδιο άτομο όπως όταν πρώτο ήρθα. Η εμπειρία της τάξης που επιπλέει, η Class Afloat, δεν περιορίζεται σε μαθητές λυκείου. Φοιτητές του Πανεπιστημίου Ακάντια στον Καναδά αξιοποιούν το πρόγραμμα του Class Afloat προς όφελος των σπουδών τους. Άλλοι θεωρούν πως λίγο πριν το Πανεπιστήμιο αυτή η εμπειρία θα τους ωφελήσει για τη μετέπειτα ακαδημαϊκή αλλά και προσωπική τους πορεία. Παρακολουθούμε μαθήματα κανονικά, αλλά έχουμε μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε ό,τι θέλουμε, διότι ήδη έχουμε αποφοιτήσει και παρακολουθούμε ό,τι ικανοποιεί τα ενδιαφέροντά μας. Είναι πολύ καλύτερο από το να πήγαιναν απλό σχολείο, διότι έτσι θα δουν όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα θα μάθουν πώς είναι το να ταξιδεύεις με ένα σκάφος, να εργάζεσαι σε ομάδες και να ζεις σε μια δεμένη κοινότητα. Δηλαδή, όχι μόνο θα κάνουν τα μαθήματα που θα έκαναν κανονικά, αλλά διδάσκονται και δεξιότητες ζωής που θα μεταφέρουν στην εργασία τους, στο πανεπιστήμιο και θα γίνουν γενικά καλύτεροι άνθρωποι. Εν πλώ, δεν έχουν και πολύ χρόνο για να χαλαρώσουν. Οι μαθητές αναλαμβάνουν καθήκοντα πληρώματος. Κάθε μέρα έχουν 2 ώρες υπηρεσία πρωί και βράδυ, ενώ έχουν επιφορτιστεί και με την πλοήγηση του σκάφους. Αναλόγως του καιρού, φροντίζουν για τα ιστεία, ενώ προετοιμάζουν το σκάφος για την άφιξη στο λιμάνι και τον απόπλο. Επίσης, τους έχει ανατεθεί η συντήρηση του σκάφους και η προφύλαξη των μερών του από το θαλασσινό αλάτι. Το ημερήσιο πρόγραμμα ξεκινά στις 8 το πρωί με μια 15-λεπτή συγκέντρωση. Γίνονται ανακοινώσεις και συζητιούνται διάφορα θέματα. Έπειτα όλοι ξεκινούν τις εργασίες τους. 45 λεπτά πρέπει το σκάφος να είναι έτοιμο για πλεύση. Υπάρχει ευθύνη και για τη συντήρηση και για την πλοήγηση και για τα ξάρτια. Για τα πανιά, για την ασφάλεια. Γίνονται πολλά όλη την ημέρα. Προσπαθούμε να τους διδάξουμε περισσότερα για το χειρισμό του σκάφους, το ναυτικό πλήρωμα. Δουλεύουμε μαζί τους για το σκάφος και οι δάσκαλοι τους κάνουν μαθήματα. Οι μαθητές αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε όλα τα πόστα. Το διδακτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πλοήγηση με βάση τα άστρα, αλλά και δεξιότητες σύγχρονης πλοήγησης. Εν τω μεταξύ, η κουζίνα ετοιμάζει τα γεύματα για μαθητές, εκπαιδευτικούς και πλήρωμα. Οι μαθητές εμπλέκονται και σε αυτό, καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη. Χρειάζεται άλλωστε και έξτρα ενέργεια, αφού τα μαθήματα διεξάγονται και το απόγευμα. Επίσης, οι μαθητές λυκείου δίνουν και εξετάσεις στα μαθηματικά, τη φυσική, τη βιολογία, τη γλώσσα, όπως και στο κανονικό σχολείο. Οι μαθητές καλούνται παράλληλα να αντιμετωπίσουν και το γεγονός ότι δεν έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο. Έτσι, αναγκάζονται να ανακαλύψουν νέους τρόπους για την ερευνητική τους δραστηριότητα. Κάνουμε την έρευνά μας στο λιμάνι και σώζουμε τις πληροφορίες στους υπολογιστές για να τις χρησιμοποιήσουμε στο μάθημα. Σας φαίνεται εύκολο? Σίγουρα είναι μια πρόκληση, αφού το Class Afloat δεν είναι για όλους. Αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές με κίνητρο. Είναι σχεδιασμένο για μαθητές που και έχουν καλές επιδόσεις στο σχολείο και είναι κοινωνικά σταθεροί. Πρέπει να ενδιαφέρονται για να έρθουν εδώ και να εργαστούν ως μέλη μιας ομάδας, ως μέλη μιας κοινότητας σε ένα σφιχτά δεμένο σύνολο. Κάποιοι μαθητές έχουν επιστρέψει ως εκπαιδευτικοί. Θυμήθηκα τη σχέση που είχα με τους δασκάλους μου όταν ήμουν μαθήτρια στο Class Afloat και σκέφτηκα. Πραγματικά πιστεύω πως είμαι έτοιμη. Έκανα την αίτηση και υπήρχε θέση για μένα. Μπόρεσα λοιπόν να έρθω να δουλέψω εδώ και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Η εμπειρία αυτή βέβαια δεν είναι ούτε δωρεάν ούτε ευκαταφρόνητη. Η επιβίβαση για μια σχολική χρονιά ή 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα κοστίζει 45.000 δολάρια. Μην αποθαρρύνεστε ωστόσο, αφού πάντα υπάρχει δυνατότητα για μια υποτροφία. Είχαμε 4 υποτροφίες. Πέρσι είχαμε 5 ή 6, προκειμένου να βοηθήσουμε τους μαθητές να έχουν πρόσβαση στο Class Afloat. Οι μαθητές ετοιμάζουν το πλοίο για την επόμενη στάση, Αντίγκουα. Πρόκειται για ένα από τα λιμάνια στα οποία μπορούν να συναντήσουν τις οικογένειές τους. Τώρα είναι ώρα για χαλάρωση. Σύντομα όμως το πλοίο αναχωρεί και πάλι, με προορισμό το Άμστερνταμ, όπου θα γίνει και η τελετή αποφύτισης.
εσείς τι λέτε. Έχετε ζήσει ποτέ την εμπειρία της εκπαίδευσης χωρίς φραγμούς? Πώς ήταν? Πείτε μας μέσω στο social media. Γεια σας. Learning World, σε συνεργασία με την WISE, μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation.